Είναι ένα μονομπλοκ, στο οποίο μονομπλοκ δεν βλέπω να υπάρχουν αντιδράσεις από τα λεγόμενα αριστερά μέτωπα, από σοσιαλιστές, από πράσινους, από χαρακτηριζόμενους προοδευτικές δυνάμεις. Πρωτοστατών αυτές, σε αυτά όλα. Ακριβώς. Η πράσινη ιδίως είναι η χειρότερη. Οι αντιδράσεις προέρχονται από σκληρά δεξιές χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Φιλανδία, Πολωνία, από την ακροδεξιά της Γαλλίας, Λεπέν και οι υπόλοιποι. Είναι εκπληκτικό πράγμα. Πάντως, για να καταλάβουμε την έκταση της κατάστασης, επειδή σίγουρα δεν πρόκειται να τελειώσει και με ανακοχή να υπάρχει, έρχεται ο Biden στην Ευρώπη σε μερικές μέρες. Είναι η πρώτη φορά, εκτός από το ΝΑΤΟ που είχε πάει στη Σύνοδο, που είχε πάει κάπου, επίσκεψη επίσημα σε χώρα στην Ευρώπη. Σε ποια χώρα πάει, ξέρετε? Στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Άρα, τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη στην Πολωνία και τι θα δούμε στο μέλλον με πιθανότητα την πλέον παρέμβαση της Πολωνίας στο ουκρανικό ζήτημα? Γιατί να πω εγώ τι γράφω, ο Τόμας Φρίντμαν στο New York Times. Προετοιμάζεται η Πολωνία. Και παρόλα αυτά όμως και μέσα στην Πολωνία υπάρχει αντίδραση. Ένα μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις δημοσιοποιήσεις, πάνω από 35%, έχει αντιδράσει πλέον. Όπως και στη Ρουμανία, αυτό που είπες, υπάρχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Στη Ρουμανία έχουν το 50%. Έχουν πρόβλημα μεγάλο με την προσέλευση των προσφύγων από την Ουκρανία. Λοιπόν, στρατηγέ. Ναι. Κάτι έλεγε για τον Φρίντμαν. Ο Φρίντμαν λοιπόν σε τελευταίο το άρθρο εδώ στο New York Times που λέει Big Battle, η μεγάλη μάχη, έχει την άποψη ότι, και λέει γιατί, επειδή προηγήθηκε η έκθεση του RAND Corporation το Φεβρουάριο, τώρα αρχάς Φεβρουαρίου το 2023, με τίτλο Avoiding a Long War, αποφεύγοντας ένα πόλεμο μεγάλο διαρκείας. Λοιπόν, λέει ο Φρίντμαν, άλλη φορά θα κάνουμε ανάλυση. Απλώς το RAND Corporation λέει ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε τους πόλεμους, γιατί αυτό που λέει και ο Φρίντμαν παρακάτω, ρισκάρουμε όπλα και κεφάλαιο και το τίμημα βέβαια λέει το πληρώνουν οι Ουκρανοί. Λοιπόν, και ναι, μεν υπήρχε ισορροπία κόσμου εξαιτίας αμερικανικής ισχύως, αλλά μέχρι τώρα πολλές φορές δεν χρησιμοποιήσαμε σοφά την ισχύ μας. Και λέει για την Ουκρανία, ο πόλεμος, επενδυτικά στο λέω, ο πόλεμος στον δεύτερο χρόνο θα είναι τρομακτικός. Και ο Πούτιν λέει θα βρει τρόπο να επικρατήσει. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Τόμας Φρίντμαν, ο κορυφαίος δημοσιογράφος της Αμερικής. Λέει ο Στόλτμπεργκ εχθές. Της Αμερικής, της βαθιάς Αμερικής. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λέει ο Στόλτμπεργκ, η προτεραιότητα και η επίγουσα ανάγκη είναι να παραδοθούν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στις ποσότητες που υποσχεθήκαμε στους Ουκρανούς για να αμυνθούν, που σημαίνει θα πιέσουν τις χώρες, διότι όπως είπαμε και πριν δεν φτάνουν τα οπλικά συστήματα, ιδίως τα πυρομαχικά. Εδώ μια παρένθεση πριν πω και για το Σάιμον Χέρς, για το ποιος ανατείναξε τον τέτοιο το Nord Stream, να πω το εξής. Ένα παράδειγμα θα πω μόνο. Οι Αμερικανοί μέχρι τώρα, μόνο οι Αμερικανοί έχουν δώσει στους Ουκρανούς πάνω, μέχρι το Δεκέμβριο είχαν δώσει πάνω από 1.100.000 βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, τα οποία 155 χιλιοστών δώσαν τα πυροβόλα και ρίχνανε. Οι Ουκρανοί ρίχνανε με ρυθμό 6.500 έως 10.000 βλήματα την ημέρα. Ξέρετε πόσα ρίχνανε οι Ρώσοι? 60.000 βλήματα την ημέρα. Και φτάνει λοιπόν τώρα εδώ το Πεντάγωνο και λέει αυτά που δώσαμε, πάνω από 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 που έχει τώρα, τα έχουμε πάρει από τα στρατηγικά μας αποθέματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι αν θα εμπλακούμε σε μια παγκόσμια κρίση, εντός παρενθέσεις, λέγε με Κίνα, έτσι. Λοιπόν, τότε λέει δεν θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όπως τα έχουμε προβλέψει. Και γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, στρατηγέ μου, σε της Αμερικής, μπορούν να κάνουν. Στρατηγέ! Να ολοκληρώσω. Να πω λοιπόν ότι για τα βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών, και μιλάω μόνο για ένα τύπο βλήματος, που έδωσαν οι Αμερικανοί πάνω από 1.000.000 μέχρι τώρα, είναι πολύ παραπάνω, 1.100.000, 1.200.000,
τα αμερικανικά εργοστάσια μπορούν να κάνουν γύρω στα 15.000 το μήνα. Η Αμερική πίεσε να διπλασιάσουν την παραγωγή τους ή όσο μπορούν περισσότερο, και αυτοί είπαν ότι περίπου μέχρι 35.000 το μήνα μπορούν να φτάσει η παραγωγή με full βάρδιες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να αναπληρώσουν τα πάνω από ένα εκατομμύριο βλήματα που έχουν δώσει, που είναι τα στρατηγικά τους αποθέματα, θα χρειαστούν 3 χρόνια. 3 χρόνια. Που σημαίνει τι? Πώς μπορούν να ενεφοδιάζουν συνεχώς? Από πού θα πάρουν? Από αυτά που είναι, ξέρω εγώ, τα πυρομαχικά μάχης που έχουν για τη δική τους ασφάλεια και αυτό οι Αμερικανοί? Ένα το κρατούμενο. Και το είπαν αυτό το πράγμα και γι' αυτό το είπε και ο Στόλτεμπεργκ, δώστε μας. Δηλαδή να αδειάσουν οι αποθήκες από τις δυτικές χώρες που δεν έχουν και πολλά, διότι η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, έχει παραδώσει την άμυνα και την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, προς χάρη της Ουκρανίας. Και δεν το λέω με αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο και εμείς κάνουμε ανάλυση με τον Γιώργο, ασχέτως αν μας κατηγορούν μερικές φορές ότι τίνουμε προς τη μια πλευρά ή στην άλλη. Εμείς προσπαθούμε αντικειμενικά. Τελειώνοντας, Αντρέα, να πω το εξής, να αποκαλύψουμε κάτι. Στα άρματα που γίνονται, που κάνει η Γερμανία, η Ραϊμένταλ αυτή τη στιγμή, ο πύργος και το σκάφος, που είναι η θωράκιση, και εκεί η θωράκιση, πρέπει να ξέρετε, είναι το επτασφράγιστο μυστικό όλων των αρμάτων, ανάλογα τι τύπου θωράκιση έχεις, που σημαίνει μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα στα βλήματα που δέχεσαι. Η θωράκιση, λοιπόν, τη θωράκιση των αρμάτων τα κάνει μία χώρα στην Ευρώπη. Ξέρετε ποια είναι αυτή η χώρα? Η Ελλάδα, η ΜΕΤΚΑ του Μετιλινέου. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλά σημαίνει. Δηλαδή εμείς κάνουμε τις θωρακίσεις των αρμάτων Λέοπαρντ κλπ. Μπορεί η Ελλάδα να κάνει τέτοια πράγματα? Μπορεί. Μπορεί να φτιάξει άρμα? Μπορεί. Όπως η Τουρκία λέει, θα φτιάξω το άρμα κλπ. Το άρμα, άμα πάρεις ένα τύπο θωράκιση και μπορεί να το κάνεις, από εκεί και πέρα εσωτερικά, δηλαδή όλα τα συστήματα πυρός, μπορεί να τα αγοράσεις από διάφορες εταιρείες, όπως κάνουν στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, και αν θέλετε να πούμε και για τις αποκαλύψεις του άρθρου του Σέιμον Χέρς, του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αμερικανού δημοσιογράφου, που ισχυρίζεται ή αποκαλύπτει κατά άλλους τι ακριβώς έγινε και ποιοι καταστρέψανε το Nord Stream. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Στρατηγέ, πάντως, αν είχε γίνει ένα τέτοιο σαμποτάζ από μια οργάνωση τρομοκρατική, θα είχαν ξεσηκωθεί, όχι στο όπως πήγαν στο Αφγανιστάν ή μετά τους πύργους. Ναι, θα ήταν κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή μιλάμε για επίθεση ενάντια μιας υπήρου, όχι μόνο χώρας. Γιατί η Γερμανία είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης. Καταστρέφοντας την ενέργεια, καταστρέφει και τις οικονομίες. Μάλιστα, δεν ξέρω, ο κόσμος, το 51% του Nord Stream ανήκει στη ρωσική εταιρεία που τα διαχειρίζεται, και το 49% ανήκε σε 3 χώρες, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία. Και άχνα, δεν μίλησε καμία από αυτές. Δεν μιλάει κανένας, ούτε και αν τα μέσα ενημέρωση του δίνουν σημασία. Για μια τεράστια σημασία σε αποκάλυψη του καλύτερου, όπως λένε δημοσιογράφου, με Πούλιτζερ βραβευμένου κλπ. Του συστήματος. Ένας, ακριβώς. Ναι, δεν είναι και κανένας. Εγώ το άρθρο, δεν ξέρω, στο στείλα, Λεωνίδα, το άρθρο, είναι πολυσέλιδο. Λέει τόσο λεπτομέρειες μέσα, πολλές δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά. Αναφέρεται δηλαδή πως έγινε επιλογή, τι έπρεπε να κρατηθεί μυστικό, που έγινε η εκπαίδευση, έγινε σε μια πόλη που λέγεται Πανάμα στη Φλόριντα, που έχει μεγάλο βάθος, ήταν ομάδα σύλληψης του ναυτικού, όχι άλλες αυτό του ναυτικού. Λοιπόν, πήγανε, λέει, μετά βάλανε τα εκρηκτικά όταν κάνανε μια άσκηση εκεί στη Βαλτική θάλασσα, αφήσαν με ένα υποβρύχιο τα εκρηκτικά κάτω, φύγανε, δεν έγινε τίποτε τον Ιούνιο, και τον Σεπτέμβριο περάσανε και βάλανε, ρίξανε ένα μπαλόνι και με εξ αποστάσεως πυροδοτήσανε τα εκρηκτικά. Όλα αυτά γίνανε με τη συνδρομή των Νορβηγών. Αυτό ήταν η έκπληξη. Δηλαδή οι Νορβηγοί συμμετείχαν στην επιχείρηση. Και θα μου πει κάποιοι, εδώ απαντάτε και το ερώτημα, πού είναι μόνο από αυτή την ενέργεια? Ποιοι κερδίζουν? Οι δύο χώρες που συμμετείχαν, η Αμερική και η Νορβηγία. Γιατί? Και η Αμερική... και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ από πού είναι? Νορβηγός. Α. Λοιπόν, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, έτσι, να είμαστε. Να τα βάλουμε όλα πάνω στη σκακέρα.
και με ενέργεια. Λοιπόν, ποιοι κερδίσανε, Σπύρο μου? Κέρδισε η Αμερική που πουλάει το στολιτικό αέριο και η Νορβηγία που και βγάζει ποιοι πετρέλαιο και τα αέριο. Χαϊβάνια του νότου της Ευρώπης. Αυτοί χάνουν. Λοιπόν, τι να πούμε από εκεί πέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.